μετά τη σημερινή αυτό εκπομπή είπε. Που άκουσε, θα είπε ότι θα πάει τα λεφτά του από την Ελλάδα, θα τα πάει στο εξωτερικό, στον Παούλο του, δημιουργώντας κλίμα πανικού στην κοινή γνώμη. Τους Έλληνες καταθέτες. Αυτό έχει σημασία. Εάν το παίρνει πίσω αυτό, να κουβεντιάσουμε. Αλλιώ δεν κουβεντιάζουμε τώρα για τηλεοπτικού παραθύρου. Πάντως εγώ δεν θυμάμαι, επίσης, κύριε Γεωργιάδη, για να είμαστε δίκαιοι, κανέναν πολιτικό σε καμία ευρωπαϊκή χώρα πουθενά να λέει ότι, όχι μόνο σε ευρωπαϊκή, στον πλανήτη, να λέει θα αποσύρω τις καταθέσεις μου αν πέσει η κυβέρνηση στην οποία είμαι. Δηλαδή αν εκλεγεί ο αντίπαλός μου. Πουθενά, ανά τον πλανήτη. Ποτέ δεν το είπα αυτό. Ο κύριος Βορύδης αναλαμβάνει να εκπροσωπήσει την κυβέρνηση στη Βουλή μεθαύριο αντί του κυρίου Σαμαρά. Αυτό έχει κάποιο σχόλιο από εσάς? Αυτό όλα, ρωτάω. Πρώτα απ' όλα. Για μένα έχει. Είναι το ακροδεξιό πρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας. Όλο αυτό το παραλήρημα προηγουμένως. Τι θα γίνει στη Νέα Δημοκρατία που αφού ιτηθεί θα είναι σπαρασόμενη. Με συγχωρείτε, αυτά είναι σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Η Νέα Δημοκρατία έχει πρόεδρο. Σημειώστε το. Η χώρα έχει πρωθυπουργό. Η γλύκα δικιά σας είναι. Εμείς πορευόμαστε και εκτός εξουσίας και εντός εξουσίας. Δημοκρατικής εξουσίας. Με τη λαϊκή εντολή. Όχι πηδώντας από κόμμα σε κόμμα. Όχι πηδώντας από κόμμα σε κόμμα να γίνουμε υπουργοί. Θα συνεχίσετε. Καθαρά όλα, πράγματα. Αυτό όχι κινδυνολογώντας με σπερμολογίες περί των καταθέσεων. Μου το είπατε. Έχετε και σε άλλες. Καθαρά πράγματα. Όχι πουλώντας βιβλία εναντίον των Εβραίων και των Ολοκαυτώματος. Καθαρά πράγματα. Κύριε Χατζηγιάννη, μου επιτρέπετε. Παρακαλώ. Παρακαλώ, κύριε. Παρακαλώ. Για ακροδεξιά έχει το πρόσωπό τη. Γιατί γίνεται ο ένα κάτω από την Πρωθυπουργό μεθαύριο. Θέλω να ενημερώσω τον κύριο Φίλη. Εμφανίζεται ότι έχει κάνει και εξορία κιόλα. Θέλω να ενημερώσω τον κύριο Φίλη, μπορεί να μην το γνωρίζει, ότι πρώτη μια εβδομάδα εξεδόθη εναντίον του κυρίου Καμένου. Καταδικαστική απόφαση του δικαστηρίου, επειδή ο κύριος Καμένος έλεγε εναντίον μου αυτά ακριβώς που έπαιρνε ο κύριος Φίλης. Να μου κάνετε αγωγή. Θα σας στείλω και την απόφαση. Κάντε μου αγωγή και μην είσαι, αν θέλετε. Να τα παραλάβω, θέλετε να τα ακούσετε. Να τα σημειώσετε. Δεν τα σημειώσω. Πηδήσατε από κόμμα σε κόμμα για να γίνει αντιπουργό. Είναι ψέμα ή αλήθεια είναι αυτό. Πουλάτε το βιβλίο του κυρίου Φλεύρη που μιλάει για το ψέμα του Ολοκαυτώματος. Είναι αλήθεια ή ψέμα. Είπατε να πάρετε τα λεφτά σας από εδώ υπονομεύοντας τις καταθέσεις του ελληνικού λαού. Είναι ψέμα ή είναι αλήθεια. Κάντε μου αγωγή. Σας προκαλώ. Σταματήστε περιπροσωπικά. Δεν έχω καμία διάθεση να το κάνουμε. Είμαστε πολιτικοί αντιπολίτε. Πολιτικά μιλάμε. Πολιτικές συμπεριφορές. Ο κύριος Δελαστή.